σε πλήρη επιφυλακή αρχές μετά την πυρηνική καταστροφή στην Ιερά Πέτρα. Με τις υψηλές θερμοκρασίες της θερινής περίοδου να έχουν δείξει από νωρίς τα δόντια τους στο νησί, ο Δήμος Ηρακλείου ανασκουμπώνεται και προτρέπει τους πολίτες να καθαρίσουν άμεσα τα οικόπεδά τους με διορία έως 30 Απριλίου πριν ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος. Η κάτωση οικοπαίδων, γηπέδων είναι υπόχρεη για τον καθαρισμό τους με ίδια μέσα. Υπό το φόβο τα ακαθάριστα οικόπεδα να κάνουν στάχτη γειτονιές του Ηρακλείου εν μέσω καλοκαιριού, η πολιτική προστασία του Δήμου ζητά από τους ιδιοκτήτες να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους από ξερόχορτα αλλά και φερτά υλικά, που σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες λειτουργούν ως προσάναμα. Προβλέπονται πρόστιμα και ποινικές ευθύνες σε περίπτωση πυρκαγιάς με υπετιότητα των ιδιοκτητών των γηπέδων. Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει υλοτομία και απομάκρυνση ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, απομάκρυνση καύσιμης φυτικής ύλης, αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων, αραίωση θαμνώδους βλάστησης, απομάκρυνση τυχών εγκαταλελειμμένων εκρήξιμων υλικών ή απορριμμάτων και απομάκρυνση υπολοιμμάτων καθαρισμού. Ο κύριος Αγγινιωτάκης έχει επισημάνει τον κίνδυνο και εμείς τον επισημαίναμε, και επειδή σαν Δήμος Ηρακλείου δεν θέλουμε την ποινική δίωξη ούτε το πρόστιμο κανενός δημότη, έχουμε εκδώσει μία ανακοίνωση να ενημερώσει αναλυτικά τους δημότες. Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύσκεψη όπου θα εξεταστεί αλλαγή στο πλαίσιο των προστήμων.